έχουμε. Είναι από το τσουνάμι στο οποίο έτυχε το 2004 να είμαστε οι κατέμιδες που φτάσαμε μαζί με την Έφη. Και οι δύο ήμασταν εκπαιδευμένοι να σημειώσουμε από τους Σαμαρίτους Ελληνικού Θρού Σταυρού, τους οποίους έφτιαξε το 2000 ο κύριος Φανουρίου, ο οποίος βρίσκεται εδώ και μας έκανε αυτή την παρουσίαση. Να μοιραστώ τουλάχιστον το τι έγινε, πώς το ζήσαμε εμείς. Ξημερώματα, η Έφη ξύπνησε από το σεισμό. Ναι, η Έφη κοιμάται βαριά, παρόλα αυτά ξύπνησε. Τώρα πως ξύπνησε δεν ξέρω, εγώ δεν ξύπνησα. Ξανακοιμήθηκε και μετά από λίγο ξύπνησα εγώ. Σηκώθηκα και πήγα να πάρω το πρωινό μου. Την ώρα που έφτασε μια τέτοια. Το ξενοδοχείο ήταν μπροστά σε μια τέτοια παραλία, σαν και αυτή που είδατε. Ένα ολοκαίριο ξενοδοχείο, ίσως να ήμασταν και οι πρώτοι που μπήκαμε. Και πήγα να πάρω το πρωινό, γύρω στις 7.30 το πρωί, 8. Υπήρχαν γεμάτο τουρίστες στο ξενοδοχείο, βέβαια. Από τη θάλασσα υπήρχε μια απόσταση γύρω στα. Όπως βλέπετε αυτή την παραλία, μόλις τελείωνε την παραλία, υπήρχε ένα φυσικό ποτάμι που ξεχώριζε δηλαδή το δρόμο από την παραλία και αμέσως μετά ήταν η άσφαλτος και μετά το ξενοδοχείο. Το ποτάμι αυτό, για να το περάσεις, παίρναγες γέφυρα. Δεν ήταν πάνω από 5-6 μέτρα βαθύ. Με αποτέλεσμα, όταν ήρθε το τσουνάμι και έσκασε στην παραλία, έσκασε πάνω σε αυτό το φυσικό ποτάμι. Το οποίο ήταν ξερό, βέβαια, ήταν ένας ξεροπόταμος. Και έτυχε τώρα σε μία απόσταση 500 χιλίων μέτρων περίπου, όσα ξενοδοχεία ήταν σε εκείνο το σημείο, δηλαδή μπροστά στο ποτάμι, το τσουνάμι να έχει εξασθενήσει. Μπήκε το νερό βέβαια μέσα στο ξενοδοχείο, πλημμύρισαν όλα, αλλά δεν μπήκε με τέτοια ορμή, έτσι ώστε, σας είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φανουρίου, ότι το δύσκολο είναι όταν σε τραβάει κάτι μέσα στο νερό και είσαι πεσμένος, ότι πνίγεσαι ακόμα και σε 20 πόντους. Πράγματι έτσι είναι. Και αυτό το γλιτώσαμε εμείς, γιατί το νερό ήταν τόσο εξασθενημένο που ναι, μεν μπήκε στο ξενοδοχείο, αλλά βγήκε σιγά σιγά χωρίς να τραβήξει κανένα. Μόνο και μόνο γιατί υπήρχε αυτό το φυσικό ποτάμι. Ήμασταν απλά τυχεροί. Στα 1000 μέτρα απόσταση αυτό δεν έχει συμβεί. Έχει μπει μέσα το κύμα και έχει πάρει όλο τον κόσμο μέσα από το ξενοδοχείο όπως τρώγαμε εμείς το πρωινό και τους έχει πάει στη θάλασσα. Και γι' αυτό βέβαια. Είχε, πόσο τα στοιχεία που μας έδωσε ο κ. Φανουρίου ήταν 220.000 νεκροί. Στην αρχή να πω ότι δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς έγινε εκεί και αφού τελειώσαμε το πρωινό μας και φύγαμε, ευτυχώς να σημειώσω ότι είχαμε νοικιάσει τετρακίνητο, ένα SJ13, το Suzuki το μακρύ, και μάλιστα με κοντήσιο να σημειώσω, και έτσι καταφέραμε και περάσαμε όλους αυτούς τους δρόμους και όλα τα φυσικά εμπόδια και τα σημεία που υπήρχαν, αυτοκίνητο κανονικό δηλαδή δεν πέρναγε. Αν δεν είχε τετρακίνητο, δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει. Να πω βέβαια στο δεύτερο τσουνάμι που ήρθε, ότι μόνο από φήμες το ακούγαμε, γιατί εκεί είναι μια τριτοκοσμική χώρα, δεν έχουν μηδέν υποδομές και τρέχουν έτσι πανικόβλητοι, και όποτε ακούνε μια κραυγή, έρχεται και άλλο κύμα. Αυτό και κάναμε. Όποτε ακούγαμε κραυγές άσχετες, αρχίσαμε, εδώ λέει ότι μετατοπίστηκε και το κέντρο. Δεν έχουμε καλό ύπο, θα το βάζα, αλλά δεν βγαίνει καλό ύπο από εδώ. Όπως έλεγα, τρέχαμε όλοι σε ψηλό σημείο και αυτό ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φανουρίου. Στο γυμνάσιο δηλαδή, το πρώτο και το δεύτερο εδώ πέρα, τα παιδιά τι πρέπει να κάνουν στο τσουνάμι που ίσως γίνει ποτέ, να ανέβουν στην ταράτσα, μιας και έχετε ήδη δύο ρόφους, ή να φύγουν στο βουνό και να μην ξέρουμε πού έχουν πάει τα παιδιά για να τα ψάχνουμε. Μέχρι να πάνε στο βουνό θα ψάχνουν αυτό. Ο καλύτερος τρόπος είναι να προφυλαχθούν από την άμεση ενέργεια του κύματος. Δεν χίλιες φορές να μείνεις μέσα κλεισμένος που να ανέβει το νερό σιγά σιγά που μπορείς να αποκοιμήσεις, παρά να βγεις έξω και να σε παρασύρει να μπορείς να κάνεις τίποτα. Μέσα στο σχολείο, άμα θα μπει το νερό του τσουνάμι, θα ανέβει πέσω την μπαίνει που είναι λίγο δύσκολο. Οπότε είδαμε στατιστικά, θα μπει μέσα, θα πλημμυρίσει σιγά σιγά, μπορεί να το λυμίσει. Έξω από το βαρασίδι, ή ίδιε. Πόσο να ανέβει. Ακριβώ. Ένα με το δύο να ανέβει. Άμα μέσα δεν θα έχει την ορμή που έχει στον δρόμο να σε ρίξει κάτω και να πνιγεί, εκεί μπορεί να το λυμίσει κιόλα. Πράγμα σπάνιο. Άρα σε παρόμοια περίπτωση, εμεί
ή κλεινόμαστε ή πάμε σε ψηλό σημείο στην ταράτσα, ή αν είμαστε με το αυτοκίνητο, παίρνουμε τα ορεινά, τετρακίνητα έχουμε όλοι μας, στους δρόμους τους ξέρουμε και αρχίζουμε και πηγαίνουμε ψηλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε.